Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Bake It για άλλη μια νέα νηστίσιμη συνταγή σοκολατένια από τη Φουρ. Πάμε να τα φτιάξουμε. Ξεκινάμε να φτιάξουμε αυτή την πανεύκολη συνταγή ρίχνοντας στον κάδο του μίξερ τη φυτική μαργαρίνη, τη ζάχαρη, τις βανίλιες και το ξύσμα πορτοκαλιού και τα βάζουμε να χτυπηθούν για τουλάχιστον 5 με 7 λεπτά μέχρι να ασπρίσει και να αφρατέψει το μείγμα. Εσείς ωστόσο μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε πατώντας το κουμπάκι της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες μας συνταγές. Όταν έχει αφρατέψει το μείγμα μας πολύ καλά όπως βλέπετε, σταματάμε το μίξερ και προσθέτουμε το φυσικό χυμό πορτοκάλι και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως το μείγμα. Τέλος, σταματάμε το μίξερ και προσθέτουμε τα στερεά υλικά, δηλαδή το αλεύρι, το κακάο και το baking powder και συνεχίζουμε το χτύπημα ελαφρώς μέχρι να έχουμε ένα ωραίο σοκολατένιο μείγμα. Τοποθετούμε αυτό το υπέροχο σοκολατένιο και αρωματικό μείγμα σε μια σακούλα σαχαροπλαστικής και φτιάχνουμε μπισκότα σε μέγεθος της επιλογής μας. Αφήνουμε μία μικρή απόσταση μεταξύ τους, καθώς φουσκώνουν ελαφρώς κατά το ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για 17 με 20 λεπτά. Έτοιμα, ψημένα αυτά τα υπέροχα μοσχοβολιστά μπισκότα, τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς ώστε να τα γεμίσουμε. Μπορείτε να τα γεμίσετε με οποιοδήποτε άλυμα της επιλογής σας, εγώ χρησιμοποίησα ταχίνι με γεύση πορτοκαλιού και τα φτιάχνω με τον τρόπο που βλέπετε. Πραγματικά, το συγκεκριμένο ταχίνι με γεύση πορτοκαλιού είναι συγκλονιστικό, ταιριάζει απόλυτα με τα μπισκότα που φτιάξαμε και σας προτείνω εάν το βρείτε να το δοκιμάσετε. Βουτάμε τα σοκολατένια από τη Φουρ σε μαύρη λιωμένη κουβερτούρα και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί με μία λαδόκολλα και τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς. Μπορείτε φυσικά να τα διακοσμήσετε και με τριμμένη καρύδα ή τρούφα. Μία υπέροχη, πανεύκολη και νηστίσιμη συνταγή για σοκολατένια από τη Φουρ που είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν ανάρπαστα. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα και περιμένω τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Περιμένω τις δικές σας δημιουργίες στην ομάδα μας στο Facebook, η ζαχαροπλαστική του Bake It. Μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε στο κανάλι μας στο YouTube κάνοντας μία εγγραφή, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω εάν σας άρεσε η συνταγή και να στέλνετε τα βίντεο στους φίλους σας. Τις συνταγές μας θα τις βρείτε αναλυτικά γραμμένες στο χρυσό σκουφάκι στο link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!